Η αυξητική τάση των τελευταίων εβδομάδων στον αριθμό κρουσμάτων COVID-19 νοσηλευόμενων, διασωληνωμένων και ασυμπτωματικών επιβάλλει την εφαρμογή σχεδίου για την αναχέτηση της πανδημίας. Η βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων με Ρόπι Τζούφη την Παρασκευή είχε σειρά συναντήσεων σε δομές υγείας και νοσοκομεία, ενώ συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Υπήρου και τον Δήμαρχο. Στόχος των συναντήσεων ήταν η άμεση ενημέρωση για την κατάσταση στα νοσοκομεία της περιοχής, που ήδη βρίσκεται σε πορτοκαλί επίπεδο. Η κυρία Τζούφη επανέλαβε την αναγκαιότητα ύπαρξη ενός συντονιστικού οργάνου, στο οποίο θα μετέχουν οι άμεσα εμπλεκόμενοι όπως η διοίκηση των νοσοκομείων, οι εκπρόσωποι των αρχών της περιοχής, αλλά και ο εκπρόσωπος περιφερειακής εκπαίδευσης. Επανέλαβε την επιτακτική ανάγκη στελέχωση των νοσοκομείων, τόσο με ιατρικό όσο και νοσηλευτικό προσωπικό, όσο και με εξειδικευμένο προσωπικό για να μπορέσουν να αναχαιτήσουν όλοι μαζί την πανδημία που σαρώνει. Δυστυχώς το ιατρικό προσωπικό το οποίο έχει πάει στο Χατζικώστα δεν είναι μόνιμο προσωπικό, είναι μόνο επικουρικό από τις λίστες και δεν είναι ειδικευμένο προσωπικό που να μπορεί να βοηθήσει σε αυτήν την κατεύθυνση. Επομένως και εκεί απαιτείται να υπάρξει βοήθεια και ενδυνάμωση από τις άλλες δημόσιες δομές υγείας, δηλαδή από τα κέντρα υγείας της περιοχής μας. Και βεβαίως θα πρέπει, και αυτή είναι και η πολιτική μας άποψη, να συμμετάσχουν και τα περιφερειακά νοσοκομεία ανάλογα με τις δυνάμεις τις οποίες έχουν. Αναδεικνύεται σε κρίσιμο θέμα, ιδιαίτερα για το νοσοκομείο Χατζικώστα, η δυνατότητα και η διαθεσιμότητα γρήγορων τεστ διάγνωσης. Για παράδειγμα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μας ενημέρωσε ο διοικητής ότι θα υπάρχει διαθεσιμότητα για 2.000 τεστ, με τα οποία κυκλικά να ελέγχεται το προσωπικό, διότι ξέρουμε ότι πόσο κρίσιμο είναι να μην νοσεί το προσωπικό που καλείται να δώσει αυτήν τη μάχη. Προτείναμε λοιπόν στη διοίκηση του νοσοκομείου, αλλά και στον Περιφερειάρχη που είδα πριν λίγο, να κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να εξασφαλιστούν αυτά τα γρήγορα τεστ και για το νοσοκομείο Χατζικώστα, διότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να υπάρχει διάγνωση γρήγορη σε περιστατικά τα οποία εισάγονται και παραμένουν μέχρι την άλλη μέρα και βεβαίως και για να μπορούν να προχωρούν τα χειρουργεία. Θεωρώ ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει στο επόμενο χρονικό διάστημα άμεσα και να βοηθήσει στο να μπορέσει να μπει και το Χατζικώστα σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνει η περιοχή μας. Το τρίτο το οποίο θέλω να σας πω, στη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, αναδεικνύεται η δυσκολία να γνωρίζουμε ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα τα οποία υπάρχουν για την περιοχή μας. Αναφέρομαι στον αριθμό των κρουσμάτων, των ελέγχων οι οποίοι γίνονται, αν οι έλεγχοι που γίνονται γίνονται στοχευμένα εκεί που υπάρχουν προβλήματα και θέματα. Ο ίδιος είπε ότι αυτό ανήκει στην αρμοδιότητα του ΕΟΔΗ. Κατά την προσωπική μου άποψη αυτό αποτελεί πολύ σοβαρό πρόβλημα και αναδεικνύεται και από τα γεγονότα, δηλαδή από το γεγονός ότι ενώ ο νομός ήταν πάρα πολύ χαμηλά στα κρούσματα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, όπως είπαμε, στο κόκκινο. Αυτό σημαίνει ότι στο επίπεδο της πρώιμης ιχνηλάτησης και της πρόληψης τα πράγματα δεν έχουν πάει καλά. Επίσης τον ρώτησα αν σε δομές αυξημένου κινδύνου, όπως για παράδειγμα είναι τα ΚΑΜΠ, όπως είναι τα γυροκομεία, όπως είναι, για παράδειγμα, οι μεγάλες επιχειρήσεις που ξέρουμε ότι το τελευταίο καιρό έχουμε κρούσματα. Αν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός, επίσης μου ανέφερε ότι αυτό είναι υπό την αιγίδα του ΕΟΔΗ. Καταληκτικά, εμείς επιμένουμε στην πρότασή μας ότι πρέπει να υπάρχει ένα περιφερειακό όργανο στο οποίο να συμμετέχουν οι περιφέρειες και βεβαίως οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν άμεση σχέση. Και όταν λέω άμεση σχέση, εννοώ οπωσδήποτε και οι διοικήσεις των νοσοκομείων, οι οποίες δεν έχουν ενημέρωση για το τι ακριβώς συμβαίνει με τον αριθμό των κρουσμάτων και άρα να προβούν σε εκείνες τις ενέργειες ρύθμισης, ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι θα γίνει με την ανέβρεση των κλινών όταν αυτές είναι απαραίτητες. Και σε αυτό το όργανο, κατά τη γνώμη μας, θα έπρεπε να συμμετέχει και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, διότι ξέρετε ότι καθημερινά κλείνουν τμήματα, σχολεία, τα παιδιά χάνουν ένα σημαντικό κομμάτι της μάθησής τους, διότι τα παιδιά μπαίνουν σε καραντίνα με ένα πρωτόκολλο το οποίο κανείς δεν ξέρει πώς ακριβώς να το υλοποιήσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την μόρφωσή τους, διότι ξέρουμε όλοι ότι δυστυχώς το θέμα της εξαποστάσεως διδασκαλίας δεν έχει ακόμη επιληθεί, διότι δεν έχουν γίνει επενδύσεις σε αυτή την κατεύθυνση, σε δημόσια δίκτυα, σε τεχνολογικό εξοπλισμό, σε προγράμματα επιμόρφωσης, ούτε για τα παιδιά από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή τα παιδιά αυτά που από εξ αρχής λέγαμε ότι θα μπουν σε εξαποστάσεως διδασκαλία, αυτό δεν έχει επιτευχθεί, διότι απαιτούνται να δημιουργηθούν τάξεις 15 παιδιών. Άρα θεωρώ ότι ένα από τα κρίσιμα θέματα για τον τόπο μας είναι η δημιουργία αυτού του περιφερειακού οργάνου,
που θα εξασφαλίζει με έναν τρόπο, βεβαίως σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και σε σεβασμό με τα προσωπικά δεδομένα, σε ένα στενό επιτελείο, τη σωστή καταγραφή και βεβαίως από εκεί και πέρα τις επιτελικές αποφάσεις που είναι κρίσιμες, και νομίζω θα έχει και ο κόσμος περισσότερη εμπιστοσύνη για να τηρήσει τα μέτρα τα οποία καλείται να τηρήσει και πιθανώς και αυτά τα δυσκολότερα που έχουμε μπροστά μας. Και επειδή ο χειμώνας είναι μπροστά μας, όπως και η επόμενη άνοιξη, όλοι αναμένουμε, όλοι οι επιστήμονες, ότι θα έχουμε επιδείνωση των επιδημιολογικών δεδομένων. Επομένως, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο, έτσι, να διαμορφωθεί αυτό το περιφερειακό όργανο και να υπάρχει η στοχευμένη ενημέρωση της κοινωνίας που την έχει ανάγκη για να μπορέσει να πειθαρχήσει σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο.